Ωραία, γράφουν οι κάμερε. Ξεκινάμε. Τι λέω, Πάρα πολύ καλά, Γεια σα, κουτσούνια. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα γνώμα. Πολύ ενθουσιασμένη είμαι σήμερα. Εγώ να ξέρω. όχι, Έχω τη Μαρσό. Καταρχά, θέλω να κάνω ένα disclaimer και να πω ότι από τότε που έχω ξεκινήσει το podcast, πρέπει να έχω πάρει συνολικά 1500 μηνύματα που να λένε πότε θα έρθει η Μαρσό. Φέρει τη Μαρσό. Οντός. Σου έχω στείλει βέβαια μήνυμα εδώ και μπορεί και εξάμηνο και δεν, δεν μπορούσαμε να βρούμε <Κι> μια ημερομηνία, <Κι> ναι, γιατί είχε κάτι συναυλίε μετά. Εγώ έλειπα, δεν ξέρω, κάπω χαλούσε. Είχε πάει και το ταξίδι, νομίζω. Ναι, και δεν το κάναμε ποτέ. Και αλλά αλλά τώρα, ήρθε τώρα ήρθε η ώρα. Να φέρω το Μαρσούλι. Πού δεν είναι πια Μαρσούλι, είδε Μάρσό. Είναι στο καπί. Είναι στο καπί. Μαρσό, είμαι πολύ χαρούμενη. Κι εγώ. Είσαι μία κούκλα, ρε παιδί μου. Φτούσε ναι, αυτή η νεότητα. Υγριά τώρα από μέσα μου. γριά, Όντω, τη βλέπω. Τη τι, κορβάτσα ολόκληρη τη δίνεις. Η νεότητα. Ναι. Εντάξει. Δεν νιώθει ε, πολύ στο ότι τώρα μπορεί να κατακτήσεις τον κόσμο. Εγώ στην ηλικία σου αυτό ένιωθα. Το νιώθω, ρε παιδί μου. Απλά ε, έχω αρχίσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρεις, εγώ ήμουν una full party animal, τύπου party μετά σε δουλειά, σχολείο, ό,τι είχα. Και τώρα, σου πούμε, άμα πάει τρει, εγώ με λέγω παιδιά, δεν πάμε και για ύπνο. Ξέρεις, και έχω σε τρί. ένα τέτοιο. <laughs> <laughs> τρει. Εγώ όμω, ξέρει, όταν γυρνούσα οχτώ, ναι, okay. Το να γυρνά τρει σημαίνει ότι μεγάλωσε. Κουράστηκε, νύσταξε. Κάνει και αυτή τη δουλειά από πολύ μικρή, οπότε <κυκυκ> είσαι σε ωράρια περίεργα από μικρή ηλικία, φαντάζομαι. Είμαι σε αυτά τα ωράρια, γιατί οι φίλοι μου που δουλεύω μαζί του ε, γράφουν ότι είναι ώρα. δουλεύουν τέτοιε ώρε. Α πούμε, ο Σολ αρχίζει μία το βράδυ το, τη δουλειά. Αλήθεια. Και τελειώνει έξω το πρωί. Οπότε, εγώ κάπω έπρεπε να συμβαδίσω. Αλλά τώρα πια. είναι Απλά τρει <laughs> εγώ λέω εντάξει, παιδιά, καληνύχτα. κατά μόνοι σα. <laughs> <laughs> ναι. Ωραία. Μάρσουλη, πάμε πίσω. <laughs> λοιπόν, φύγαμε. Τα, τα ξέρω, τα έχω, σε έχω ακούσει πολύ και σε ακούω πάρα πολύ και να τραγουδά, αλλά σε ακούω και στη συνεντεύξη σου. Αλλά για τον έναν που δεν τα ξέρει, <laughs> ναι, 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 να ναι, πούμε ναι. ότι εσύ ξεκίνησε στα 14 με θέατρο, όχι με τραγούδι. Ξεκίνησα στα 12 να παίζω σε musicals ε, μέχρι τα 15. Μετά το παράτησα γιατί δεν, δεν είχα φίλους, δεν είχα παρέες, δεν είχα πάει σε ένα πάρτι. Και μετά γνώρισα το WNC. Να σε διακόψω. Ναι, δεν είχε είχες φίλους και παρέες λόγω ωραρίων που δούλευες σε αυτές τις παραστάσεις και δεν μπορούσες. Ή επειδή ήσουν πιο κλειστό παιδί. Δεν κατα... Επειδή ρε παιδί μου, όχι, δεν ήμουν ποτέ... Εσωστρεφή και τέτοια καθόλου. Απλά Σκέψω ότι όταν τελείωνα εγώ με το σχολείο μου τότε, έφευγα just καπάκια για παράσταση, πρόβε. Ναι, για όχι. fittings. Που τα παιδιά παίζανε στην ηλικία που σου. Που τα παιδιά μπορεί που πούμε, το να πηγαίνανε σινεμά, καφέ, μπορεί να. Τα ε, Σαββατοκύριακα, να κάνανε πάρτι. Και δεν πήγαινα γιατί είχα παράσταση εγώ. Οπότε... Έχανε στα πάρτι. όλα. Δεν είχα τίποτα. οπότε μετά σε κάποια φάση μπαίνω στο Λύκειο και λέω κάτσε ρε φίλε, εγώ, μόνη μου, δεν έχω φίλους. Δηλαδή είχα φίλους, μόνο παιδιά από το Θεασό. Ναι, που και αυτό πάλι ήταν λίγο ανακυκλώσιμο, δηλαδή ήταν... Α, την πρώτη χρονιά είμαι με του Στάδε, οπότε θα κάνω παρέα με αυτού. και την επόμενη χρονιά Ηταν άλλη. Οπότε δεν είχα σχέσει τύπου με βάση. Κατάλαβε. Οπότε λέω ότι δεν θα. Είχα περάσει σκέψεις και για τέταρτη χρονιά σε παράσταση και δεν πήγα. Το ακύρωσε. Ναι, λέω ότι δεν θέλω άλλο. Και γνώρισα το WNC μετά. Οπότε ξαναμπήκα. Πώ του γνώρισε, το ΣΟΛ γνώρισε πρώτα. Εγώ είμαι από τη Ραφίνα. Ναι. Είχα μία φίλη από τη Ραφίνα που ήξερα τα παιδιά, έκανε παρέα και με το σολ, ε, ξέρεις. Και στη Ραφίνα, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο χωριό. Δηλαδή, α, είναι ένα κοριτσάκι ξανθό που τραγουδάει α, και, και παίζει... Α, είναι σε... από Ραφίνα. Όχι. Α. Ήταν η φίλη μου από τη Ραφίνα. Okay. Της είχε πει, τέλο πάντων, ότι φτιάχνουμε ένα νέο συγκρότημα. Όχι φτιάχνουμε, το είχαν ήδη φτιάξει, απλά ήταν ψηλό εκείνες τις μέρες. Ε, και θέλουμε φωνή γυναικεία, ξέρω εγώ, για ένα-δυο ρεφρένερ, ρε παιδί μου. Όχι για να μπει σαν μέλο, βασικό μέλο. Και λέει φίλη μου, α, έχω ακούσει από τη Ραφίνα ότι είναι αυτή η κοπελίτσα, ξέρω εγώ, τραγουδάει. Και μου λέει, ψήνει να το δει και να το δοκιμάσει. Και έτσι λέω, ρε φίλοι, δεν έχω ξανά ηχογραφήσει σε στούντιο. Και ό,τι έχω, α πούμε, τραγουδήσει ήταν σε παράσταση και με live όργανα, δηλαδή δεν έχω ιδέα πώ γίνεται. Τι μου λέει, Εντάξει, α πούμε, ότι θα είναι ωραία εμπειρία και τέτοια. Και θυμάμαι, είχαμε πάει για καφέ. Κάπου... Εσύ 15 τώρα, 16. 16. 16. Και είχαμε πάει για καφέ με τη φίλη μου, το σολ και κάποια παιδιά από το ε, συγκρότημα για να του γνωρίσω ουσιαστικά. Και κάπω. σαν να κάναμε ωραία παρέα, παιδί μου. Οπότε είπαμε, Θε να ξαναράξουμε, ξέρω εγώ, σε δύο-τρει μέρε. Και είχα πει εγώ, ναι. Οπότε πρώτα ξεκινήσαμε σαν φίλοι και μετά αρχίσαμε να κάνουμε μουσική. κατάλαβες, κάπω έτσι. Η οποία όμω σχέση με το σόλ, μια και μιλάμε γι' αυτό, έχει πει παντού ότι είναι καρμική. Ναι, ναι. Ότι. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί εγώ του γνώρισα και τον γνώρισα σε μια φάση που η μαμά μου ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Οπότε περίμενα κάθε μέρα ότι θα φύγει. Ε, και μετά έφυγε στα 17. Δηλαδή, τον Σολ τον γνώρισα. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Σε, ναι, και μετά έφυγε όντω η μαμά μου. Και η μαμά μου, παιδί μου, ήταν όπω έχω πει πάλι. Ήταν ένα άνθρωπο που με καθοδηγούσε full. Επειδή να πάρα πολύ και δεν ήξερα. Αρκετά πράγματα και για τον εαυτό μου και, και για τέξε, το τι είναι καλό Για να ένα 16 χρονών, βέβαια. Αυτό. Εννοώ. Ναι, λογικό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ήταν εκείνη που με βοηθούσε. Όχι ότι θα μου έλεγε ρε παιδί μου ότι κάνει αυτό, κάνε, κάνει. Απλά μέσω από συζητήσει και τέτοια κάπως ένιωθα σαν να είναι ο μέντορά μου, ίσως κάπω. Και να με βοηθάει εκείνη στο να πάρω μια σωστή απόφαση για τη ζωή μου. Και μετά εγώ αυτό το έχασα. Οπότε έχασα. Τη γη, ξέρεις, τελείω. Και εκεί κάπου μπήκε ο σολ, σαν από μηχανής Θεό, α πούμε. Ότι. Οκ, okay, το έχουμε. Μπορεί να μου πει εμένα ό,τι θες και να τα βάλουμε κάτω και να τα βρούμε και. Το νιώθει δηλαδή σαν. Τώρα, εντάξει, αυτό που θα πω μπορεί να μην ισχύει ακριβώ, ναι, ναι. αλλά σαν ότι, OK, μου πήρε η ζωή τη μητέρα μου που ήταν αυτό. Mm -hmm. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια χρονιά που έγινε αυτό, έφερε έναν άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μου πρόσφερε η μητέρα. Ναι, ακριβώ. Και μία σχέση που ξέρω, ρε παιδί μου, ότι θα είναι για πάντα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι θα πεθάνω μαζί του. Δηλαδή, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που κάνει σόλο καριέρα ναι. σε το, τα τελευταία ειδικά τα ναι, χρόνια, ναι. Είναι, είσαι πολύ συνδυασμένη. Σε μένα, ας πούμε, σε ναι. ανθρώπου που φαντάζομαι ξέρουν και του WNC, πολύ συνδυασμένη με το σόλ, α πούμε. Μα με το σόλ δουλεύω βασικά και, και τώρα. Αυτό γράφεται τραγούδια, ναι. σωστά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και μαζί είναι, παιδί μου, αλλά από αυτόν περνάνε. Τα πάντα, τύπου όλα, τα πάντα. Του έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Ναι. Στα πάντα. Στα πάντα. Και δεν του την είχα και το πολεμούσα λίγο. Ενώ ένιωθα ότι, ότι πρέπει. Κάτι μέσα μου, ξέρεις, είχε μία άμυνα στο ότι... Όχι εγώ, μπορεί και να ξέρω καλύτερα και κάποιες φορές και τέτοια. Αλλά η ιστορία έδειξε πως ε, δεν ισχύει αυτό. <laughs> Οπότε μετά κατάλαβα πως ε, πρέπει, ναι θα έλεγε ότι είναι μεγάλο αδερφό σου, α πούμε, ή μάνα σου. Σε όρι τώρα, μάνα σου. Κατάλαβε τι θέλει. μπαμπά. Αλλά. Ο... Ενώ γονιό. εννοώ. Ενώ όντω, νομίζω ότι δεν έχει μία ιδιότητα. Δηλαδή, είμαστε κολλητοί. είμαστε τα, πάντα εκτό από. Ερωτικέ και, σύντροφοι. Πιστεύω. Δεν το. Αλλά έχουν συνδυάσει όμω ποτέ έτσι. Εγώ το ξέρω. Δεν το έχουν πει, αλλά για μα είναι τελείω. Ξένο, φίλε. Δηλαδή είναι σαν, σαν να, να, σου λένε, ξέρω εγώ, ότι τα με το μπαμπά σου ή το γκολιτό σου. Με τον κολλητό θα μπορούσε να συμβεί. Με τον μπαμπά σου φαντάζομαι. Όχι, εντάξει. <laughs> 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 Κατά. Ελπίζω δηλαδή, γιατί ποτέ Η δεν πο... ξέρει. Μπορεί. <laughs> δεν ξέρουμε. Πω, <χάλη> Τη μουσική τη γράφει εσύ όλ. Ναι, 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 και τους Του γράφετε μαζί. Του στίχου ε, καθόμαστε στους... και κάνουμε κάτι σαν συνεδρίε ψυχανάλυση, α πούμε. Του λε, λοιπόν, εγώ τώρα έχω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πώ θα γίνει τραγούδι. Αυτό. Αυτό κάτι ξεκινάει και μπορεί, πούμε, για να του πω ότι αυτό ακριβώ δε, δεν το νιώθω έτσι. Πε αυτό καλύτερα. Ή θέλω, α πούμε, για να βάλουμε σίγουρα την ε, λέξη τάδε, τάδε, τάδε μέσα. Κάπω έτσι δουλεύουμε, ρε παιδί μου. Και μουσική είναι αυτό όλε και παραγωγέ τα πάντα. Και εγώ συνήθω ψιλοβοηθάω και με τα φωνητικά, τι δεύτερε. Ξέρει το τι elements ας πούμε, θα κάνω φωνητικά. Κάπω έτσι δουλεύουμε ουσιαστικά. Φων... Μαθήματα φωνητική. Εσύ ναι. φαντάζομαι ότι έκανε από μικρή. ενώ και όταν μπήκε στο θέατρο. Όχι. Δεν έχει κάνει ποτέ. Ρε, εγώ πριν πάω σε αυτή την οντισιόν στα... στα 12. <laughs> που μου το είπε η δασκάλα του χορού μου, η κυρία Μαρία Λόβιου, <laughs> ε, και πήγα, δεν ήξερα καν ότι έχω καλή φωνή. Δηλαδή, δεν, δεν, μου το είχε πει κάποιο. Εντάξει, από ό,τι ξέρω κιόλα, στην ηλικία αυτή, 12, 13, 14, γίνονται μεταφωνήσει. <clears throat> Οπότε, θεωρητικά δεν θα μπορούσε να ξέρει και ακριβώ τι φωνή έχει. Ναι, τι, αλλά δεν τι, μου είχε πει οτι, Α, δεν καλή είσαι. Δεν στο είχε πει ποτέ κανεί. Και πώ πήγε, λοιπόν, στην πρώτη σου. στο πρώτο casting για παράσταση. Εγώ πήγα οντισιόν, γιατί ε, έκανα θέατρο. Ήμουνα σε ερασιτεχνικέ ομάδε, παιδικέ, ρε παιδί μου από τη Ραφίνα. Και έκανα χώρο πάλι από τα έξι. Και λέω, οκ, okay, έχουμε τα δύο στα τρία, α πούμε. Πάμε. Και άμα με, 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 με κόψουν, ρε παιδί μου, θα με κόψουν από το τραγούδι. τραγούδι. Ε, και πάω. Τι μου λένε, καλέ. Έχει πάρα πολύ ρε φωνή. Και λέω εγώ. Ναι, 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 φανταστική. Wow, και για πε μας κι άλλα. Σε τέτοια φάση. Πώ είναι να ζει το όνειρό μου. Άνοιξε ένα. Ήθελα <laughs> <laughs> πάντα να γίνω τραγουδίστρια. Γι' αυτό το κάνω. Αλήθεια. <laughs> το, το, ήταν το όνειρο τη ζωή. Καλά, κάνε μαθήματα. Θα ξεκινήσει. Μπορεί να. να... <laughs> εντάξει. Όχι για να γίνει η κάλα, αλλά. Μπορεί να δει αλλαγή. Γιατί ναι, ναι, τραγουδίστρια δεν μπορώ να γίνω. Οπότε πάμε παρακάτω. Υπάρχουν άπειρε τραγουδίκε <laughs> που δεν έχουν φωνή αλλά είναι τραγουδίστρε. Ισχύει. Ειδικά στην Ελλάδα. Ισχύει. Στην Ελλάδα υπάρχουν. Εντάξει. Οπότε εσύ άκουσε τη φωνή σου και είπε. ρε ε, Μαλάκα. Αυτοί μου το έπανε. Και λέω εντάξει, να μου το έπανε αυτοί που δουλεύουν και Στον χώρο ξέρω εγώ, εγώ, κάτι ξέρουν. Και λέω, α, οκ. Okay. Λένε πέρασε. Και η μετάβαση okay, γνωρίζει τον σόλ, γνωρίζει το WNC, αποφασίζει ναι. να κάνει τα φωνήτικα. Γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά η μετάβαση στο οικογενειακό σου περιβάλλον, mm -hmm. ότι η Μαρσό εκεί που κάνει θέατρο τώρα θα γίνει τραγουδίστρια, α ναι. πούμε. Ε, ε, ήταν οκ. Okay. Η μητέρα σου, α πούμε. Ε... Η μαμά μου ήταν full υποστηρικτική πάντα. Δηλαδή, ερ μου μου έλεγε κιόλα το να μην δώσει πανελίνε. Χan γιατί ξέρω το τι θέλω, ας πούμε, από τη ζωή αυτή. Ε, και μου έλεγε ότι θα χάσει χρόνο και θεά ουσία, πρακτικά. Τι, τι queen. Ναι, όταν έφυγε, εγώ είχα, ας πούμε, για να αντιμετωπίσω κάπως και, και τον περίγυρο που ήταν σοοι οι καθηγητές μου και τέτοια, που μου έλεγαν «Μα το τόσο ωραίο μυαλό και είναι κρίμα να μην δώσεις πανελλήνες και να μην μπει σε μια σχολή». Και έχω μάθει έναν άνθρωπο που να μου λέει πάμε, τέχνη, φουλ, τέχνη, ό,τι θες να κάνεις, θες να δώσεις δραματική, θες να πας σε οδείο, πάμε, το έχουμε. Και μετά έφυγε και είχα να αντιμετωπίσω, ξέρεις, την ελληνική κοινωνία, το παρεπτυχίο, γίνε γιατρός. Άσχετα τώρα, δηλαδή που, <laughs> που, που <laughs> δεν είχα <μάλακα, θα> εκφράσει <laughs> ποτέ το γίνε ότι Είναι γιατρός, θέλει. είναι τέλειο. Είναι δικηγόρος, <laughs> α, και Δασκάλα γιατί έχει καλέ άδειε και πληρώνεσαι. Κλασικό αυτό. Τώρα ξέρει. Το αν σου αρέσει και θα είσαι καλή, δεν ό, παίζει κανέναν μαζί. <laughs> Απλά γίνει αυτό. <laughs> το. Θα πάω τώρα να γίνω. Γιατρό. Γιατρό. Τύπου άσχετα, ξέρει. Ήμουν σε φάση, οκ. Και ναι. δεν είναι ότι ήσουν όμω καλή μαθήτρια. Ήμουν, ήμουν καλή. Ήμουνα, ναι. Άρα είχε μια λογική ότι έστω ότι ρε παιδί μου δεν το λέγανε σε έναν άνθρωπο ναι, που δεν είχε ανοίξει ποτέ τα Αυτό. Αυτό. Αλλά τώρα από το να. Εγώ, α πούμε, όλη μέρα στο ε, σπίτι μου, άκουγα. Μπιγιώνσε και κοπανιόμουν και, και τυλιμώμουν, α πούμε. Και πώ από, από ένα τέτοιο παιδί, α πούμε, ότι θα το πει Θεωρώ πω ε, πρέπει να γίνει γιατρό. Δηλαδή, τύπου. Δεν βγάζει νόημα, κατάλαβε. Κανένα. Κανένα. Ε, και δεν έγινε γιατρό, είναι <laughs> Έλα ρε, <laughs> Επειδή άμα γινόμουν, μπορεί και να. <laughs> ναι, δεν θα ο, θα ο κόσμος, Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα το είχα. Πολύ. Μπορεί να του τραγουδούσε όμω. Για, θα... για φυλάκια. <laughs> να <Νανούρισμα. laughs> Ε, Οπότε ναι. Είχα λίγο αυτό δηλαδή τον ε, πόλεμο για δύο χρόνια. Και φαντάζομαι του έλεγε ότι. Τους, χρησιμο... Το τι σου έλεγε η μητέρα σου ή απλά τους αγνοούσες πλήρω. Το έλεγα. Μετά από το pressure. Ε, ξεκίνησα εντάξει κλόουν. Ξεκίνησα ιδιαίτερα για πέντε μήνε κλε. <laughs> Και εγώ απλά έλεγα στην δασκάλα ε, μου τότε που είχαμε πάρει απλά και για τα pop news, ξέρω εγώ, και τη έλεγα άσχετα ότι. Και αυτά έκανε την Bieber, ξέρω εγώ, έχει βγάλει καινούριο δίσκο. Τι <laughs> που τελείωσε άσχετα. Και η άλλη μου έλεγε, Ναι, αλλά ο αόριστο του Λίο, ξέρεις τι που. <laughs> άσχετα, ρε. και μου λέει κιόλα την κυρία μου, λέει, Ρε, είσαι σίγουρο τι θε. <laughs> όχι, ξέρω. δεν έδωσε λοιπόν πανελίνη. Δεν έδωσε ποτέ, όχι πάρα πολλά respect, γιατί ξέρει. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την ηλικία να είσαι τόσο σίγουρο όντω για το τι θέλει και, για να μην σου γεμίσει και η κοινωνία αμφιβολίε ότι. Μωρέ, ναι. μήπω έχουν δίκιο. Είχα επηρεαστεί. Φουλ. Δηλαδή και έτσι ξεκίνησα κιόλα. Και με είχε πιάσει ο Σολ τότε και μου λέει: Άκου, εγώ έχω ρε παιδί μου ένα όραμα. Ωραία. Και το πιστεύω πάρα πολύ. Και σε πιστεύω Πάρα πολύ. Μπορεί να το ρισκάρει και να κυνηγήσουμε απλά το τραγούδι. Αλλά αυτό είναι όντω τρελό. Ρίσκο. Ναι. Γιατί είναι από εκεί που δεν έχει κοινό, δεν, δεν βγάζει λεφτά από το τραγούδι, δεν έχει τίποτα. Έχει έναν άνθρωπο που σου λέει, ξέρω εγώ, που τον ξέρει ουσιαστικά και δύο χρόνια περίπου, για να σου λέει. Το το, δηλαδή, ότι θα σε κάνω πλούσια, πάμε. Νομίζω ότι αυτό είναι η μαγεία της, ε, της, αυτή τη ηλικία. Ναι. Ότι το ρίσκο είναι τόσο μεγάλο, όμως σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να το καταλάβει. Ναι, Και, ναι, ναι, ναι. και, εγώ, εγώ και ξέρω, καλά έκανε εν τέλει. Ότι για να το λέει, ρε παιδί μου, τόσο σίγουρα. Και, και εγώ ξέρω, ρε Δήμο, ότι είμαι καλή τραγουδίστρα. Οκ. Okay. Και, και πιο πολύ βασικά ήξερα ότι γουστάρω πάρα πολύ τη μουσική. Τύπου ζω για αυτήν. Οπότε λέω ότι αφού όντω γουστάρω και έχω έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύομαι, είναι πολύ καλό και ψυχουργό, παραγωγό και έχει όραμα. Και τα, ο, τα οράματά μα, α πούμε, κάπω συμπίπτουν. Let's do this, ξέρω εγώ. Πάμε. Οπότε μπαίνει σε αυτό το άγνωστο. Ναι, όλοι οι καράφια σαν εκείνη την ώρα. <laughs> Του έπεσαν απλά <laughs> τα μαλλιά, ξέρω εγώ, ήταν σε φάση. Ο παπά μου κι αυτό ενώ είναι πολύ τη μουσική. Δηλαδή, ο μπαμπά μου είναι πανκιό, είναι top τύπο, είναι τέλειο ρε παιδί μου. Είναι συλλέκτης βινιλίων. Και θα ήθελε πολύ, ας πούμε, για να παίζει και σε μπάντα. Απλά δεν τον άφησαν οι γονεί του. Οπότε έχει ξέρει αυ... έχει αυτή την πληγή, την πληγή. κάπου. Ναι. Κι Και αυτό ενώ ήταν full πάμε τέχνη και καμάρωνε και 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 και. Κάπω επηρεάστηκε από τον κύκλο. Και μου έλεγε, Όχι, δώσε και δώσε. Και του λέω, Παπά, εσύ μου το λες αυτό. Δηλαδή, τι να πάω να γίνω, τι δικηγόρο. Δηλαδή. Ε, και όταν του είπα, παιδί μου, ότι, δε, ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Και πώ, και τι, ξέρω εγώ, ψηλό. Φρίκαρε. Φρίκαρε. Και μετά από λίγο καιρό, όταν έκανα, α πούμε, και το πρώτο live και ήρθε. Που δεν είχε κόσμο, αλλά <laughs> <laughs> Αλλά είχε ρε βέβη, μου κάποιον κόσμο. Δηλαδή είπε. Wow. Ξέρεις. Οπότε εκεί γύρισε όλο το. Γύρισε το ξεπέρασε. Το. Ναι, ο Μπομπάζο ήταν ένα από του πιο big fans, α πούμε τώρα. Okay. Φοράει merch τύπου όλη μέρα, ξέρω εγώ. Και... Τα έχει σε μια ντουλάπα, ξέρει. Και είναι σε η κόρη μου, είναι. Ναι, ναι. στον δρόμο στη Ραφίνα, με ακόμα. Ναι, ναι. Και μετά δρόμο στη Ραφίνα και είναι πολύ περήφανο. Ε. Που... Ε. Και του το λένε, ξέρει, εσύ είσαι παπά τη Μαρσό. Ε. Καλά, εκεί είμαστε χωριό, ρε παιδί μου. Ναι, φου. ναι. Ναι, ναι, εγώ είμαι. <laughs> ε, <laughs> ξέρεις, είναι. <laughs> Καμαρώνει. Ε, ε, ναι, ναι, είναι πολύ γρήγορα. Οι γονεί σου ήταν μαζί μέχρι να φύγει η μαμά σου. Ε, μαζί μέναμε στο ίδιο σπίτι. Απλά νομίζω ότι δεν ήταν μαζί ακριβώ. Ήταν σε μία συνθήκη, ξέρει, λίγο για, για τα παιδιά. Και επειδή η μαμά μου ήταν άρρωστη. Ε, και επειδή εντάξει, εκτό από παντρεμένη, ήταν και πολύ καλή φίλη. Δηλαδή, όντω αγαπιόντουσαν πολύ. Mm -hmm. Οπότε νομίζω ότι βοηθούσε ο, ο μπαμπά μου, ξέρει, τη μαμά μου. Θα σε πάω λίγο εκεί. Mm -hmm, γιατί ναι, 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 αρχικά ναι. έχει το Ταγκότσι Μαρσό... Που είναι κομματάρα. Νομίζω είναι για τη μαμά σου. Ναι, ναι, είναι. Ναι, 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 Πόσο σε βοήθησε το τραγούδι στην απώλεια και εάν σου ήταν εύκολο ή αν μετά κατάλαβε ότι θα είναι καθαρτικό ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, νομίζω ότι άμα δεν είχα γνωρίσει τότε τα παιδιά και να κάνω μουσική και τέτοια, δεν ξέρω σε τι φάση θα ήμουνα. Και δεν το λέω μόνο και για τις καταχρήσεις και το λέω και για ψυχολογικά ας πούμε. Οπότε όντως τότε η μουσική για μένα ήταν κάτι που με βοήθησε ας πούμε για να βγω από αυτή την... Ας το πούμε κατάθλιψη της απώλειας. Ας το πούμε θρήνο. Πένθος. Από το πένθος αυτό ας πούμε. Και άμα δεν είχα αυτό δεν ξέρω σε πού θα ήμουν και τι θα έκανα τώρα. Ίσως ήταν και το πιο σημαντικό σε εκείνη τη φάση της ε, ζωής μου. Δηλαδή δεν, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο εκτός από το να είμαι στούντιο και να κάνω μουσική. Είχε νομίζω πει ότι ε, είχε νεύρα με τη μαμά σου όταν ναι, ναι. έφυγε. Αυτό φαντάζομαι ότι μετά το έχει συζητήσει στην ψυχολόγο και προφανώ έχει αντιληφθεί ε, ναι, ναι, τι, τι σημαίνει και όλα αυτά. Απλώ. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι... σου πολύ μικρή όταν την έχασε. Mm -hmm. Είναι αλλιώ να τη χάσει σε μια ηλικία που λίγο μέσα σου έχει κατασταλάξει και ξέρει γεννική... τι γίνεται. Και έχασε από ό,τι καταλαβαίνει το στήριγμά σου. Εννοείται, ναι, ναι. Αυτό. Οπότε, ε, πότα... πόσα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να πει ότι τώρα μπορώ και μιλάω γι' αυτό και είμαι οκ, okay, ρε παιδί μου. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το πένθο θα υπάρχει για πάντα, δεν θα φύγει. Ακριβώ. Αυτό θα... θα πει τώρα. Ναι, όχι, κοίτα. Πάντα, δηλαδή, και 80 χρόνια, α πούμε, άμα είσαι έχασε τη μαμά mm -hmm. δηλαδη αυτό πονάει ακόμα. Τέλο. Ναι, Τέλος. σίγουρα. Ψιλομιλούσα κατευθείαν. Δηλαδή δεν, δεν, δεν το κρατούσα και ίσω δεν το κρατούσα γιατί επειδή είχα όντα νεύρα, έλεγα ότι θέλω ας πούμε, για να την κράξω κιόλα. Ξέρεις. Οπότε α τα πω. Αλλά ένιωθω ότι, ότι, με, ότι με πρόδωσε ουσιαστικά γιατί όπω σου είχα πει πριν, ρε παιδί μου, ήταν ε, ο μόνο άνθρωπο που μπορούσε, πούμε, να με καταλάβει ή να με καθοδηγήσει ή ήταν ουσιαστικά και το στηριγμά μου στις ε, αποφάσεις που ε, είχα πάρει, ας πούμε, για τη ζωή και όλα αυτά. Και οπότε, ξέρεις, εγώ επειδή την έχω και την είχα σαν είδωλό μου, ρε παιδί μου, γιατί ήθελα πολλέ για να γίνω σαν ε, και εκείνη, δεν μπορούσα για να δε... Για να διανοηθώ ότι τα παράτησε, κατάλαβε. Εννοεί ότι τα παράτησε σε σχέση με την ασθένεια. Τυχεκά, ναι. ναι. Γιατί είναι ο καρκίνο είναι. θέλει και μια ψυχολογία άλλη για να το δουλέψει. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι και την καλύτερη ψυχολογία να έχει. Σίγουρα. Ότι απαραίτητα θα σωθεί. Σίγουρα. Απλά εγώ κάπω αισθανόμουν ότι σε κάποια φάση απλά τα παράτησε, κατάλαβε. Δηλαδή ναι, ότι, ναι. Δεν, ότι δεν το πάλεψε. Και. και εκεί... Έβαλε τα νεύρα ναι, σου. Ναι, και λέω κάτσε ρε, φίλοι, Τι κάνει, α πούμε. Έχει σε μένα, με παράτησε. Αυτό ναι. βέβαια που, που λέω είναι πολύ εγωιστικό και πολύ παιδικό. Που ε, τώρα δεν. Δηλαδή, δε, 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 ξέρει. Καλά, εγώ το καταλαβαίνω ωστόσο και δεν έχει τώρα, να κάνει πλά, με ήταν την ηλικία. η παιδική μου αντίδραση εκείνη την δεν ώρα. Δεν νομίζω ότι παιδί. έχει να κάνει με την ηλικία. Νομίζω ότι θα είχα την ίδια αντίδραση και είμαι 35. Τώρα. 30... Δεν έχω πάει 35 πανεγιά μου. <laughs> Για το Θεό. <laughs> <laughs> αυτό που. Λέμε, τώρα είναι κάτι που επειδή δεν το έχουμε ζήσει. Δεν το ότι... έχει ζήσει προσωπικά, να το έχεις εσύ. Ναι, ναι, δεν, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, δεν είναι, το δεν ίδιο. είναι πραγματικά ένα άθλο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ οι άνθρωποι όπου, όπου, τα, όπου τα καταφέρουν, α πούμε. είναι ήρωε πραγματικά. Δηλαδή, για μένα. και επειδή το, το είχαμε στο σπίτι μου και έχω δει το τι damage έχει αυτό το, το πράγμα. Και, και... Ψυχικά κυρίως, αλλά στα πάντα βασικά. Ναι. Είναι απίστευτο, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω... καν πόσο ο κόσμος... Επιβιώνει ξέρω. από αυτό, α ναι, πούμε. Αλήθεια δεν. Ναι. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Είναι πολύ δύσκολη η μάχη. Η πιο δύσκολη, δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω να... ότι όλοι οι άνθρωποι αρχικά έχουν κάποιον δικό του. Μπορεί να μην oh, είναι all μαμά, all Αλλά κάποιον στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον που λογικά τον έχουν χάσει από ναι, αυτή ναι, την ναι. ασθένεια. Είναι, είναι... Ή, ή τον πέρασε και τα κατάφερε και. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ έχω δει την, ε, την κατάπτωση. Γιατί έχω χάσει και τη γεια μου και τον παππού μου από αυτό. Okay. Ε, και έχω δει την κατάπτωση στη σωματική. Είναι σοκαριστικό και πόσο μάλλον να βλέπει τη μητέρα σου, ε. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπά... και, δε... και δεν μπορεί και να κάνει κάτι. Αυτό δεν μπορεί να, να κάνει τίποτα. Να βοηθήσει. Μπορείς... Α, αν είχε γίνει γιατρό. Έλα, φλάκα αυτό... <laughs> <Φαντάζεσαι. laughs> Αλλά... <laughs> και Αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Και ίσω αυτό είναι κιόλα που σε πονάει διπλά. Ότι έχει, α πούμε, τον ε, αγαπημένο σου άνθρωπο που Πραγματικά υποφέρει. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. τίποτα γι' αυτό. Και έχει πει ότι είχε πολλά θέματα με το φαγητό. Ναι, ναι. Ε, αυτά προέκυψαν ω αντίδραση στο θάνατο τη μητέρα σου ή από μικρή αντιμετώπιζε θέματα με το φαγητό. Ε, γενικά, νομίζω ότι είχα μία κακή σχέση με το φαγητό και έτρωγα πάντα λίγο. Βουλημικά. Βουλημί... Λίγο συναισθηματικά, βασικά. Mm. Δηλαδή ότι στεναχωρήθηκα θα φάω. Έκανα κάτι πάρα πολύ καλό. Το reward μου είναι ότι θα φάω, ξέρω εγώ, τρία μπέργκερ, κατάλαβες. Ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι είχα συνδέσει τα πάντα με το φαγητό. Και το φαγητό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και, και για μένα, ας πούμε, που είμαι πολύ... Ε, που, δο που δοκιμάζω πολλές κουζίνες, όλα αυτά. Μου αρέσει, ρε παιδί, μου γουστάρω. Κι εγώ πολύ. Ε, κάπως ένιωθα ότι μου έκανα κακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ότι μπορεί πούμε, το να είχα φάει τόσο πολύ. Και να μην σταματούσε. Και ε, να μην σταματούσε, το να έκανα εμετού. Δηλαδή, ότι είχε άλλη επίδραση πάνω μου αυτό Α, το είχες, πράγμα. Δηλαδή, και και βουλημικά επεισόδια. Είχα θέματα και... με. Και... Ναι, ναι. ναι, 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 με το φαγητό. Δηλαδή, ότι δεν, δεν το λέω από την άποψη κιλών, Αλλά από την άποψη το τι έκανα στον οργανισμό μου, ας πούμε, ότι ξερνούσα, ότι δεν μπορούσα ας πούμε, για να κοιμηθώ από το φούσκωμα. Άρα αυτό ήταν όμω από πάντα μου είπε έτσι. Δηλαδή ξεσπούσε το φαγητό. Είχα επεισόδια, όχι συνεχόμενα, αλλά μικρούλα, α πούμε, μπορεί ένα καλοκαίρι να περνούσα κάτι τέτοιο. Μετά, όταν έμπαινε χειμώνα, έφευγε κάπω, μετά ξαναρχότανε. Αλλά μετά από το χαμό τη μαμά μου, βασικά από την δεύτερη γαραντίνα και μετά, Εκεί ξεκίνησε σε πολύ μεγάλο βαθμό, α πούμε, που είχα φτάσει και τα πιο πολλά κιλά. Απρόσφατα, σχετικά. Ναι, ναι, ναι. Πώ το αντιμετώπισε, και αν είναι σχετικό με την ψυχοθεραπεία που ήρθε στη ζωή σου. έκανα. Έτσι τότε ξεκίνησε. Ναι, ε, στα 17. Και μέσα σε όλα τα θέματα που είχα, ας πούμε, για να λύσω, έπρεπε για να λύσω και αυτό του φαγητού. Στο να δω και το φαγητό με μία άλλη ματιά. Ουσιαστικά. Και να το απολαμβάνω όντω χωρί να μου, να μου κάνω κακό. Αυτό πήρε πάρα πολλά χρόνια για να mm. καταφέρω να το φτιάξω. Πάρα πολλά χρόνια. Και μπορώ να πω κιόλα ότι το απέβαιγα κιόλα λίγο. Δηλαδή ότι δεν το συζητούσα και εκείνο μου το πέταγε. Ξέρει την ε, κουβέντα. Αλλά δεν ήταν τόσο και στι ε, προτεραιότητέ μου. Γιατί ξέρει, όταν έχει μια απόλυα, ρε παιδί μου αυτή θα. Αυτό θα είναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό και μου το πετούσε εκείνο. Οπότε εξ, το ψηλοσυζητούσαμε και. Εδώ και ένα χρόνο, α πούμε, είχα... είχαμε μπει φίλ στο να το φτιάξω. Και νομίζω ότι το έχω καταφέρει. Και για την ψυχοθεραπεία, σε αυτ... είναι καταρχά πόσο τέλειο που ξεκίνησε τόσο μικρή. Ναι. Μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα στη ζωή σου που να σε οδήγησαν, αλλά. Εγώ δεν ε, ήθελα σκέψη, Ήμουν να σε. Ποιο σε πήγε ο πατέρα ως σου, ως Α, ο Σόλ. Ε, τα, τα respect μου να στείλω στο Σόλ. Και στο χιλιοπλακωνόμασταν κιόλα γι' αυτό σκέψη. Δηλαδή, εγώ του. του... Έλεγα ότι δεν έχει δικαίωμα εσύ να μου πει να πάω και τέτοια. Και μου είχε πει ρε παιδί μου ότι όχι, θα πα και θα σου κάνει καλό και αού. Και χιλιοπλακωνόμασταν επειδή εγώ του έλεγα ότι δεν το χρειάζομαι. Ρε, είναι και το κλασικό φαινόμενο του δεν το, Ξέρω το ότι χρειάζομαι ναι, ναι, ναι. και μπορώ να το διαχειριστώ ενώ δεν μπορείς ας πούμε, να διαχειριστείς τίποτα. Εμένα κάτι που σαθία θα μιλήσω πάλι τώρα, θα κάνω disclaimer κάθε φορά που μιλάω 23 Ναι, σαθία ναι. 23. Εμένα κάτι που, με, που, μου αρέσει τρομερά στη δική σας τη γενιά, Gen Z είσαι εσύ ναι, σωστά, ναι, ναι. είναι ότι έχετε απενοχοποιήσει πάρα πολύ το κομμάτι της ψυχοθεραπείας Ισχύει, Ισχύει. Δηλαδή τα παιδιά στην ηλικία σου αγόρια κορίτσια Κάνουν όλοι Κάνουν σαν... σχεδόν, όλοι όσοι γνωρίζω ψυχοθεραπεία ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό Είναι κάτι το οποίο η δική μου γενιά παλεύει αυτή τη στιγμή Σε μεγαλύτερη ηλικία να ενταχθεί Σκέψου, εσύ ξεκίνησε στα 17 και ακόμα λύνεις θέματα Φαντάσου, ε, η δική μου γενιά που ξεκινήσαμε στα 30 μας Πόσο πιο δύσκολο είναι Και φαντάζω, α πούμε, και η γενιά του μπαμπά μου, ας πούμε Αυτή η γενιά δεν κάνει. Όπου αυτή τον είναι... παρακαλάω ναι. να κάνει και η απάντηση είναι. Και... ο μπα μου συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Όποιο άντρα ή γυναίκα που με αυτή τη Ακόμα εποχής, πιο δύσκολο. Τι. Είναι... Τρελό <σχελώσει> <σχελώσει σχελώσει> είμαι. Τρελό είμαι <σχελώσει> για να κάνω. Ναι, ναι, είναι... αλλά είναι τόσο ωραίο που απεναχοποιείται ρε παιδί μου από τη δική σα τη γενιά. Γιατί ναι. φαντάζομαι κιόλα ότι η επόμενη γενιά θα είναι ακόμα πιο μέσα σε αυτό και ίσω κάποια Μακάρι στιγμή... Μακάρι για να μπει και στο, και στο σχολείο. Αυτό θα έλεγα. Μπράβο, Μαρσό, πες Μακάρι για να αυτό. μπει, είναι αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία γενικότερα. Απλά, ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος ή όποιον παρακολουθείς, ε, είτε μπορεί, ας πούμε, για να σου κάνει πάρα πολύ καλό και να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα αλλά μπορεί και να σε διαλύσει τελείω έτσι. Καλά, ναι. Δεν είναι και πανάκι επίση ότι κάνουν κάνω ψυχοθεραπεία, άρα είναι όλα καλά. Εννοείται, υπάρχουν και άλλα πράγματα έχω που πρέπει να κάνει. Α πούμε που έχουν πέσει σε περιπτώσει γιατρών που δεν ήταν γιατροί, όντω. Και... Η Μαρσόδο ήταν. Ε, ε, εγώ... <laughs> <laughs> εγώ. Εγώ, εγώ είμαι παιδιά, ε, <laughs> <laughs> που τους έχουν τσακίσει, δηλαδή τους έχουν δημιουργήσει τρελά θέματα, ας πούμε. Κάνει ψυχοθεραπεία ή ψυχανάλυση. Κάνω ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει και ε, ψυχανάλυση, όχι συστηματικά. Και κάνει με τον ίδιο και τα 7-7 χρόνια. Mm -hmm. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, θεωρεί ότι σε βοήθησε πάρα πολύ να γίνει ο άνθρωπο που είσαι τώρα. Άπειρα. Τύπου άπειρα. Είχε ε, τρελό αντίκτυπο πάνω μου. Το σκεφτόμουν εντάξει έτσι εδώ πέρα. Σκεφτόμουν ότι μου, μου είχε βγάλει ας πούμε, ένα χούι. Που δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Αλλά ότι μέσω τη ψυχοθεραπεία που κάνω, μπορώ, μπορώ. Προσπαθώ μάλλον για να, για να καταλάβω γιατί συμπεριφέρονται έτσι γύρω σου. Ή γύρω μου. Που αυτό από τη μία δεν είναι και πάντα καλό, γιατί Πάντα κάπω καταλήγω και του δικαιολογώ όλου. Δηλαδή ότι λέω: Ναι, αυτό μπορεί να με μαχαίρωσε τρει φορέ. Αλλά ο μπαμπά του τον το τον είναι μικρό. Ναι. εγώ είμαι αυτή. Ναι. Άρα δεν πειράζει, ρε φίλε. Ναι. Δεν πειράζει. Δηλαδή ότι, δε θα, ότι δεν θα κρατήσω κακία, θα πάρω την ε, ε, απόστασή μου, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχει αυτό το, το, το τραύμα που δεν ξέρω αν είναι καλό. Αυτό απαραίτητα. Ναι, νομίζω κι εγώ είναι ούτε καλό ούτε κακό πάντω. Θα σου πω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, από τη μία πρέπει όταν κάτι συμβαίνει και, σε αδική, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι έχει κάνει ο άλλο στο παρελθόν του για να τον δικαιολογήσει, γιατί σου έχει κάνει κάτι κακό. Ναι, αυτό... Απ' την άλλη, είναι καλό με... για... για, το μέλλον. Για να μπορέσει εσύ να κάνει let go. Ναι. Γιατί θα πει, εντάξει, και αυτό έχει περάσει αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε Okay. Ότι δεν του έφταιγα εγώ, α πούμε, γιατί ότι αυτό έχει θέματα με ναι, με αυτό αλλά εντάξει, το... δεν είναι. Είναι όλα σχετικά ανάλογα και την πράξη που θα σου κάνει άλλο, ανάλογα πώ θα ναι, ναι, συμπεριφερθεί. Ναι, ναι. Φαντάζομαι και εγώ, κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία είμαι και κάνει πιο πολλά χρόνια από μένα ψυχοθεραπεία. Οπότε ίσω σε αυτό έχει μεγαλύτερη ηλικία από μένα. <laughs> <laughs> σε αυτό τουλάχιστον. Νεότατη. <laughs> Νεότατη <Νεοτάπι. laughs> <laughs> <laughs> <νεοτάπι>, ψυχαναλυτικά. <laughs> Εσύ τώρα κάνει πόσο να Εγώ κάνω τρει μισή χρόνια. Είναι, αλλά εγώ κάνω ψυχανάλυση, οπότε είναι ah, και πιο okay. μακριά διαδικασία. Ναι, 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 ναι. Είναι... Θα δούμε πώ θα πάει <laughs> Θα πάει τέλεια, σίγουρα. Λοιπόν, τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Έχει βγάλει ένα τραγούδι, το mm -hmm. οποίο είναι ο ύμνο των λεσβιών. Ωραία. <laughs> Κανονικά ο ύμνο των λεσβιών. Θα, θα αλλάξω το θέμα, γιατί θα τα αλλάξω για σένα θα μείνω. Αλλά <laughs> θέλω να σε ρωτήσω, εσύ με τη σεξουαλικότητά σου έχει. Ε, ε, έχει σχέση το τραγούδι αυτό με την σεξουαλικότητά σου, έχεις ναι, αποφασίσει ναι. τι, έχεις κατασταλάξει κάπου, ψάχνεσαι. Ε, δεν έχω κατασταλάξει κάπου, δεν ψάχνομαι και παιδιά αυτή ήταν κοιλά μαμά. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, καί... okay. ούτε καν εκεί. Ήταν <σχειά> 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 ε, το τέρας, ε, ούτε ψάχνομαι, ούτε <σχειά> <σχειά> μου λείπει κάτι. Είμαι εδώ! Μια χαρά, παιδί είμαι! Όχι, ρε παιδί μου, έχω πει ότι δεν θα βάλω τα μπέλε. Και δεν χρειάζεται βασικά αυτό. Άλλο ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό θα πω τη γενιά σου. Ναι αυτό. Και επειδή πάλι έχω πολλού φίλου που είναι ρε παιδί μου στο community και αού. Έχουμε πει ότι δεν ξέρουμε το τι είμαστε. Και δεν έχουμε και κάπω για να δώσουμε και αναφορά, κατάλαβε. Να πω ότι α, εγώ είμαι αυτό. Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το είπα με αυτή την έννοια, για να μην παρεξηγηθώ. Όχι, όχι καλέ. Εγώ ναι. το λέω απλά. Εγώ το είπα με την έννοια του αν σε έχει ένα προβληματίσει στην πραγματικότητα ή αν είσαι όντω στα παπάρια μου. Αλήθεια. Με είμαι είμαι ότι. που έκανα συζήτηση full και με του φίλου μου πάλι που ήταν, ρε παιδί μου, στην ίδια φάση και καταλήξαμε πω δεν υπάρχει λόγο για να βάλουμε ταμπέλα. Ε, ρε παιδί μου, εγώ είμαι ένα άνθρωπο γε, γενικότερα που ερωτεύεται πάρα πολύ. Όχι εύκολα, αλλά πάρα πολύ. Πεθαίνει. Στο πάτωμα. Σβήνω, λέω, χάνομαι, γράφω δίσκους. Ε, σ... <laughs> Δε, δεν υπάρχει, ρε. Τατουάζ. Τύπο. Είπο... <laughs> Έχει τατουάζ για άνθρωπο πάνω. Ναι, σου. ναι. Αρχικά έχω. Πέντε matching. Με γκόμενου. Γο... Φίλου, αλλά σου λέω, εγώ Είμαι, πο... είμαι πολύ συναισθηματικό άνθρωπο, ρε παιδί μου. Φουλ, τύπου κάναμε χαλή να με ναι, πατήσ... ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο να έχει matching με το σόλ και να κάνει matching με μια σχέση που έχει ερωτευτεί και, και έχετε με χωρίσει. Δεν σχέση, έχω όμω για σχέση. αλλά ξέρει, δεν έχω αυτό το. Γιό... <laughs> <laughs> Γιώργο 32. 32 <laughs> και να το πατήσω μετά από, από πάνω με ε, μέλισσε. Ναι, όχι, κάτι έχω άλλο. Έχω κάτι άλλο, ρε παιδί. Oh, oh. <laughs> Αλλά γενικά Πολύ συναισθηματικό άντρο, ρε μου, Τύπου πολύ ερωτιάρα, κόβομαι. Ε, οπότε δεν κοιτάω φίλο. Μπορεί, α πούμε, για να ερωτευτείτε να σου πείτε για το, το παπούτσι μου, ρε παιδί μου. Για τον πα, το παπούτσι, θα γράψω δίσκου, θα κάνω τα τουάζ. Θα πάω μόνη μου διακοπέ για να τον σκέφτομαι ή να την σκέφτομαι το ή να έχεις το Να έχει κάνει σκέφτομαι, αυτό. Έχει πάει μόνη σου διακοπέ για να είσαι μόνη σου στο μυαλό σου με, αυτό, με το αντικείμενο του πόθου σου. Ε, ο, τα, σε χωρισμό, ναι. Για να κάτσω και να γράφω πείγματα. Και... λέω, είμαι λαλημένη, δεν είναι. Ιχθείς με, καρ, με, καρκίνο. <laughs> Πιστεύεις θα περάσει αυτό μεγαλώνοντας. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, αν θα σου περάσει αυτό μεγαλώνοντας, αν θα κουραστείς κάποια στιγμή. ελπίζω όχι. Ελπίζεις όχι. Γιατί μου αρέσει. Σε αρέσει να κουράζεσαι τόσο πολύ ψυχικά. Ναι, και μου δίνει έμπνευση. Έμπρευση. βασικά, οπότε δεν θέλω να το χάσω αυτό. Και αυτό είναι πάλι ένα κοινό σημείο που Έχω με, με τον ε, Σόλ ότι είναι ακριβώ έτσι. Είναι τύπου. Ερωτεύεται με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, full. Full. Και όμω μου είπε πριν ότι εσύ πηγαίνει και λες στο Σόλ, τώρα μου συμβαίνει αυτό. ναι Άρα όταν γράψετε το βότκαβίσινο, που είναι ο ύμνο για τι λεσβείε. ήτανε λεσβίες, μπροστά. Σου συνέβαινε αυτό. Όχι, ήταν μπροστά και την επόμενη μέρα, εντωμεταξύ, ξυπνάω εγώ από τα, από τα έτσι. <laughs> έτσι. Και μου λέει. Έχω τραγούδι. Έχω γράψει ήδη. Μου λέει, ξέρει, στην αρχή να το βρούμε μετά μαζί, το τι θα πούμε αού. Και του λέω για το. Χθε μου λέει πάντα. Α, ήταν αυτό, ήταν κεραυνοβόλο. Και το γράψαμε σκέψου στο καράβι που γυρνάγαμε από την Κρήτη. Ο άνθρωπο αυτό για τον οποίο γράφτηκε το βότκα βίση το ξέρει. Ναι, καλέ. Θα ήθελα να είμαι εγώ αυτή. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε άσχετα, επειδή μιλάμε τώρα για λεσβείε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αν δείτε τα μηνύματά μου με τη Μαρσό δεν είναι πάρα πολλά. Επειδή μου δεν είναι ότι μιλάμε. Α, ναι, τώρα τι Και τι έχω στείλει. Σε άκυρη στιγμή, απλά δεν μπορούσα να μην τη το πω. Είχα δει στον ύπνο μου ότι έκανα κάτι με τη Μαρσό και τη στέλνω μήνυμα και τη λέω: Είδα ότι φασονόμαστε. Στον ύπνο, σου φασεί δεν ξέρω αν μη είχε επηρεάσει το βότκα Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ήταν εκείνη η περίοδο και που έπαιζε παντού, ναι, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, ναι. Παντού, παντού. Το τραγουδούσε το αγόρι μου που δεν είχε καμία σχέση <laughs> με. <laughs> <laughs> με όλα αυτά, α πούμε. Είναι επίση. Να πω λοιπόν, γιατί το είπα, αλλά θέλω να το πω πάρα πολύ ωραίο ότι έχετε αφαιρέσει αυτέ τι ταμπέλε. Mm -hmm. Μ' αρέσει τρομερά. Γιατί νιώθω ότι είναι πολύ αγχωτικό διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σε αγχώνει. Και ξαναλέω ότι είναι πολύ ωραίο, γιατί εντωμεταξύ έκανα και πριν από λίγο καιρό podcast με την Αθηνά, που είναι την Αθηνοϊδ, που είναι από, από, από τι λίγε ανοιχτά ναι, λεσβείε ναι, ναι, ναι. γυναίκε, γενικά στο ναι, 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 και... celebrity κομμάτι. Και σκεφτόμουν ότι είναι πολύ ωραίο να έρθουν σιγά-σιγά και οι γυναίκε που να λένε: ότι, Τι, εγώ ερωτεύω με τον παππούτσι μου, ερωτεύω με γυναίκε, ναι, ερωτεύω ναι, ναι, με άντρε. Ναι. Και είμαι η Μαρσό, που είμαι πολύ γνωστή τραγουδίστρια, α πούμε, και δεν ντρέπομαι να το πω. Ναι. Ενώ ότι. Μπορεί να σου φαίνεται σε ένα πολύ απλό, αλλά έχει μια σημαντικότητα mm -hmm. για την κοινωνία και για παιδιά που ντρέπονται να πούνε τι αισθάνονται. Εννοείται και... αυτό. Και έχω φουλ και μήνυματα τέτοια, ρε παιδί μου. Και ειδικά τότε, όταν, όταν είχε βγει και το κομμάτι, ε, ότι σε ευχαριστώ πολύ, ξέρω εγώ, γιατί τώρα νιώθω ότι, ότι δεν κάνω κάτι λάθο. Θεωρεί ότι. Α, είναι τόσο απλό εν τέλει. Ότι, α, απλά συμβαίνει, οκ. Okay. Ωστόσο, Μαρσό, έχει κάνει αυτά τα 7 χρόνια που ασχολείσαι πια full με αυτό. Mm -hmm. Το ρίσκο πέτυχε, που λέγαμε στην αρχή. Και νομίζω ότι πια είσαι ένα άνθρωπο που σε ξέρει πολλοί κόσμο. Ακόμα και αν δεν σε ακούει. Ναι. Σε ξέρει πολλοί κόσμο. Ναι, μάλλον. Δε, δε ξέρω. Όχι, ναι, σίγουρα. Και έχει κάνει και Τρομερέ συνεργασίε. Είσαι 23 χρονών και έχει συνεργαστεί με την Έλληνα Μπαμπαρίζου. Έχει συνεργαστεί λοιπόν. με το Σνίκ επίση, που ήξερα ναι. ότι είναι το δικό σου τέτοιο τρελό. Είναι ο, ο δικό μου έρωτας. <laughs> <laughs> Έχουμε παιδιά πολλέ πλευρέ σαν ε, άνθρωποι. <laughs> <laughs> Όλοι μα. <laughs> ε, με ποιον άλλον έχει. Που, που μπορεί να ξεχνάω. Έχεις ε, συνεργαστεί. Με το Σταβέντο. Σωστά, έχει συνεργαστεί με Σταβέντο. Και με του δικού μου, φουλ. Α, αυτό. και με, με την Billy Clark τώρα. Ναι, μπράβο, τελικά. Δεν, δεν έχω κάνει πολλά fit, γενικά. Ναι, υπάρχει κάποιο φιτ που δεν έχει κάνει και θα ήθελε πάρα πολύ. Τύπου, να να κόβει τη φλέβα σου. Με τη Μαρίνα Σάτι. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τη Μαρίνα. Ναι, πάρα πολύ. Και νομίζω κιόλα ότι θα έβγαινε και κομματάρα. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Ταιριάζει το vibe σα, ρε παιδί μου. Με τη Μαρίνα μόνο. Δηλαδή με κάποιον άλλον πιο. Με την κοφίλιο θα ήθελα. Μπράβο, να είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Γιατί με τη Μαρίνα μου ταιριάζει. Ναι, <σχ> ναι. <σχ> <σχ> θα μ' άρεσε να σε δώσει κάτι που. <σχ> Άσχετο. <σχ> θα, θα, μου φαίνονταν, ξέρω εγώ. Χαρούλα λεξίου. <σχ> okay. Φίτ μαρσό. Έκανε ο λέξ τώρα. <σχ> Τέλειο. <σχ> ναι, <σχ> ναι, <σχ> ωραίο <σχ> κομμάτι. <σχ> δεν <σχ> ακούω <σχ> για να. Τώρα είσαι τώρα, είσαι Τώρα κάνει tour με τι με τι τα... Δεν θα σου άρεσε, άρεσε να κάνει ένα τραγούδι με τι μέλισσε. Πολύ, 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 πολύ. Και, επίση θα... τα Έχουμε ωραία τραγούδια τώρα μαζί στο, στο tour. Κοίτα, δεν, είναι, δεν ακούω πολύ ε, Ελλάδα γενικά. Τι μουσική ακούς εκτό από Billy Eilish. <laughs> Λάνα <ντελερέει>, κυρίω. Ωραία. <laughs> ε, Eilish. Είμαι πολύ ποπού. Ραπ, αλλά έξω. Ωραία, είμαι... Ρε, σου λέω, είμαι λίγο κουλή, δηλαδή έχω Πολλέ πλευρέ. δηλαδή ναι, αλλά έτσι είναι όλη μπορεί η να ακούσω σου. και μια θόδη ναι, ναι. και μετά ας πούμε για να ακούσω αρτέμα α πούμε, τύπου ναι. κουλή κατάλαβε. Όχι δεν είναι, εγώ το βρίσκω επίση τέλος. Ε... Ή α πούμε που έχω κάνει like και μπαίνει ξέρω εγώ το, το, το mixtape τη ε, 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 Σάτι και μετά μπαίνει... <laughs> και λες εντάξει η κοπέλα έχει σοβαρό πρόβλημα ρε βέβαια. Δηλαδή. <laughs> Εγώ νομίζω, όχι, αυτό θα έλεγα. Ότι πάλι χαρακτηριστικό τη δική σου τη γενιά έχουν βγάλει τι ταμπέλες και από αυτό. Ναι. Γιατί στη δική μου τη γενιά έπρεπε να είσαι. Τι ακούς, ροκ. Άρα πρέπει να την είσαι έτσι, να ακούσει ε, ναι, αυτή okay. τη μουσική. Και δεν μπορεί να ακούσει δίσκο, α πούμε, ή pop ή κάτι άλλο. Επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένο. Okay, okay. Τώρα είναι αυτό που λέει στο playlist. Παράνε και είναι φοβερό φοβερόριση γιατί ναι, ο, οι άνθρωποι δεν είμαστε ένα πράγμα. Ναι, αυτό. Δηλαδή και η μουσική του Τσαϊκόφσκι μπορεί να σε γεμίζει και ο πανταζή Θόδη να σου δώσουν κάτι. Ρε, παιδί μου, το, το κάθε είδο και ο κάθε καλλιτέχνη και το κάθε τραγούδι, ρε, παιδί μου, νομίζω ότι σου γεννά άλλα συναισθήματα και άκου τα πάντα. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω δηλαδή και, και στου φίλου μα. Να, τώρα, τώρα, το άκουσα, τώρα, το άκουσα, τώρα το άκουσα. τώρα το άκουσα. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα πέρασε το μικρό. Τι έχει πάθει. Λοιπόν, Είσαι καλά. Λοιπόν, θυμάμαι. Ένα πάνω. γιατρό. Ένα γιατρό. 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 Μάρξε όμω δεν πήρα κι εγώ το πτυχίο. Ένα άνθρωπο σουβλάκι για να μυρίσω, παιδί. <laughs> 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 Νομίζω, ρε, παιδί μου, αυτό που λέω, α πούμε, και στου φίλου μου που. Ε, τέκνο, μόνο τέκνο, ξέρω εγώ. Τι ωραία. Ανοίξτε λίγο και τα φτιάχνει. Δηλαδή, Πιστεύω πω αν είσαι open-minded, σαν ε, άνθρωπο έτσι κι αλλιώ, σε ό,τι είδο ακούσει, κάτι θα σου αρέσει. Δηλαδή, κάτι θα σου γεννήσει συναισθήματα, κάτι θα πει αυτό, κάτι έχει, α το ξανακούσω, α πούμε. Τι, τι αρέσει όμω πιο πολύ να τραγουδά, Γιατί θα σου πω, τραγουδά φανταστικά, ραπάρει φανταστικά, αλλά yeah. τραγουδά και εξωπραγματικά. Δηλαδή, το ταγκότσι Μαρσού, πούμε, είναι. Εγώ το ακούω στο μπάνιο μου και κλαίω mm. όταν, είμαι, όταν περιμένω περίοδο. Αλήθεια. <laughs> <laughs> ε, το να, να τραγουδάω. Προτιμά να ραπάρει. Εννοώ σε ποιο αέρα σου είσαι. Το. Ανάλογα. Ό,τι να είναι. Ο... Την περίοδο. Ναι, δεν έχω. Κοίτα, το ιδανικό μου είναι για να τα κάνω και τα δύο. Ωραία, και εγώ μία πορεία την είχα, αλλά είχα πει ότι θα, την... θα μπορούσα να την έχω στείλει σε μήνυμα αλήθεια, γιατί την είχα πολύ σοβαρή πορεία. Αλλά θα τη στυμώ στον podcast. Έκανε το μαυρο καρικό καρύ mm -hmm. Επειδή θα φέρω και ακόμα μια φορά μπροστά τη γενιά μου, εγώ μεγάλωσα με τα κιτσάν. Αυτή ήταν η μουσική που άκουγα. Εγώ ελληνικό, τέτοιο ραπ. Ήταν ό,τι άκουγα, στα α ας πούμε. Και αναρωτιέμαι, κάνει αυτό το τραγούδι. Γιατί δεν είναι ο Τάκι Τσάν μέσα στο τραγούδι αυτό, Έπρεπε. Yeah. <συμπή> το συζητούσαμε με όλου μου του φίλου. Εγώ σκεφτόμουν. Όλοι οι γέροι, γέροι μαζί μέρη. είχαμε μαζευτεί και λέγαμε γιατί δεν έχει βάλει μέσα τον Τάκι Ναι, δεν. Ενώ αφού φαντάζομαι πήρε δικαιώματα σωστά. Τον πήρα τηλέφωνο εννοείται και okay. του λέω εγώ ότι έχω αυτό το, το κομμάτι, είσαι οκ. Okay. Εννοείται και το έχω ακούσει. Respect. Έχω το respect από τα και βέβαια. Αυτό είναι στο, στο bucket list μου είναι ένα τικ. Ισχύει. Ενώ οκ. Okay. Και δεν, το είχα έτοιμο, δεν ξέρω, ρε γάμο, δεν ξέρω γιατί δεν... Δηλαδή, όχι, ήταν. Ξέρεις, μου λείπει. Αυτό που ενώ το, είναι σίγουρα στα most played μου, στα όσοι επανάληψη στο Spotify μου. Αλλά ενώ το ακούω τόσο πολύ, κάθε φορά σκέφτομαι. Γιατί δεν είναι ο Τάκη. Μήπω VMA. Μήπω. Μήπω πρέπει να προσεγγίσουμε τα VMA του το, το, το Τάκη Τσάν και να το κάνετε λίγο έτσι σωστό. Ναι, αλλά η Ελλάδα έργα μου το δεν δε βλέπει. Εντάξει, δε αλλά μπορεί να το. Ε, ρε, εσύ είσαι πάντα στα μαντ. Ό,τι και να γίνει, είσαι μέσα. Μπορεί να το προτείνει εσύ. Δεν βλέπει. <laughs> δηλαδή δεν. Εντάξει. Δε, δε. <laughs> <Ξέρω. laughs> Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Θα δούμε. Αλλά, Αλλά... ωραία ιδέα, όντω. Ναι, δηλαδή, εμένα να... όντω μου έλειπε. Γιατί είναι το. Ξέρεις, ακούς αυτό το. το, 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 το ρεφρέν. Ναι. Και λε, αυτό είναι τάκι. Αυτό είναι, αυτό είναι τάκι. Τι γίνεται, πού είναι. Γιατί δεν είναι. Τι, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα έμπαινε. Κοίτα, στο, στο intro τώρα που θα κάνουμε. Με, με τι μέλισσε θα το βάλω το κομμάτι. Τέλεια. Έχει πει επίση ότι Φουλ θα πήγαινα στη Eurovision. Yes, sir. Αυτή ήταν ακριβώ η ατάκα. Φουλ. Oh. <laughs> θα πήγαινε, όντω, ναι. Θα πήγαινε στη Eurovision γιατί πιστεύει ότι θα σου προσέφερε κάτι έξτρα στο κομμάτι το δικό σου. Γιατί θέλει να ζήσει το να τραγουδήσει σε ένα stage πανευρωπαϊκά και για τα δύο. Γιατί θέλει να βγει πρώτη. Γιατί για την εμπειρία. Για ό,τι είπε μέχρι τώρα. Για όλα αυτά. Για, όλα αυτά, Άρα θες και εσύ να βγεις πρώτη. Ναι, εντάξει, Θα βγεις πρώτη. Είχα φέρει τον Κουτζομνίκη και μου είπε «Αν πάω Eurovision θα βγω πρώτος». Και λέω «Περίμενε να ρωτήσω και τη Μαρσό». αυτό είναι λίγο... Αγγίζει λίγο και τα όρια του Ντελούλου. Αλλά η ψυχολόγος μου τώρα θα μου έλεγε «Ναι, έτσι πρέπει να νιώθεις». Οπότε θα πω «Ναι, θα βγω πρώτη» επειδή πιστεύω στον εαυτό ε, μου, είμαι καλά. Τι, τι λέει η κυρία. <laughs> είμαι καλά. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου. Είμαι πανέμορφη. Έχω πάρα πολλά Έχω χρήματα. Έχω πάρα πολλά χρήματα. Οπότε... Θα πρώτη στη Eurovision. <laughs> αυτό είναι απόλυτο τελούλου. Βέβαια το λέω εγώ, που δεν είμαι καν τραγουδίστη. Φίλια, χρειάζεται όμως. <laughs> <laughs> δηλαδή αυτό το ε, lulness, είναι κάτι που χρειάζεσαι όμως στη ζωή μου. Οπότε ναι, ναι, όχι. Θα βγω πρώτα. Ε, θα πα. Εγώ πιστεύω ότι σου ταιριάζει η θα, θα πάω. Απλά δεν ξέρω πότε πρέπει να πάω. Okay. Αυτό είναι το θέμα μου. Γιατί γενικά είμαι ένα άνθρωπο πάρα πολύ ελχόδη, πάρα πολύ όμω, και θα πρέπει κάπως να το διαχειριστώ και όταν πάω θέλω ρε παιδί μου όντω να το απολαύσω. Δηλαδή δεν, δεν θέλω να πάω εκεί και να βασανίζομαι, mm. κατάλαβες. Οπότε πρέπει να είμαι σε μια φάση ζωής που θα πάω και θα τα γαμίσω όλα ένα... Και θα το ζήσεις. Αλλά θα το ζήσω full, ωραία, όμορφα και να το θυμάμαι μετά σαν μια εμπειρία, όποιο και να είναι, πούμε, το αποτέλεσμα, για να το θυμάμαι όμορφα, κατάλαβες. <laughs> είπε, Θα, θα, θα ήθελα, ήθελα να το κλείσω, αλλά είπε κάτι τώρα. Είπε ότι είσαι πολύ αγχώδη. Ναι. Αυτό πώ μεταφράζεται στη ζωή σου, ενώ ρε παιδί μου, κρίση άγχου, κρίση πανικού ή ούτε καν. Ε... Απλά άγχο και πίεση και δεν σου βγαίνει σε κάτι. Δεν είναι στάνταρ. Ε, μπορεί να πάθω και μικρό κρυσούλα πανικού, αλλά δεν είναι ότι το παθαίνω mm. συχνά. Ε, μπορεί ας πούμε το να ξυπνάω στον ύπνο μου. Α πούμε για τα VMA. Ε, δύο εβδομάδε δεν είχα κοιμηθεί. Που. Και για τα VMA τώρα, δηλαδή. Αλήθεια λέει. Μου έλεγε ο Σόλ, κούκλα μου. Έλα. Έλα, παιδί μου, δεν μπορεί να πα γύρω από θα πεθάνει. <laughs> αυτό σου λέω. Ότι γενικά, σαν άνθρωπο, <laughs> είμαι αγχώδη, full. Αλλά είμαι αγχώδη μόνο σε πράγματα που με ενδιαφέρουν όντω και τα αγαπάω mm. και τα πονάω. Όπω είναι η μουσική, ένα performance, α πούμε, πριν βγάλω δίσκο ή είμαι για να πεθάνω, ή είμαι για να πέσω από το πέμπτο. Αν χώρισε για το πώ θα το δει ο κόσμο, α πούμε, το δίσκο. Δεν με νοιάζει τόσο ο κόσμο, με νοιάζει παραπάνω επειδή εγώ σαν Μάρσό και το, το WNC και ο Σολ και όλο το, το φάμα αυτό έχουμε ένα κορ από, από fans, που ρε παιδί μου είμαστε σαν ε, οικογένεια. Δηλαδή του εμείς μισού του ξέρουμε, έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Οπότε όταν βγάζω ένα δίσκο, α πούμε, ή όταν κάνω ένα performance που, για, που, είναι λίγο πιο big ας πούμε, από ό,τι έχω κάνει, δεν δε, δε μοιάζει τόσο. Ο κόσμο όπου δεν μ' ακούει ή δεν μ' αγαπάει, δεν Αλλά ο που ή... σε αγαπάει και περιμένει. Αλλά ο κόσμο που όντω πιστεύει full σε εμένα και με ακούει και με παρακολουθεί και και και, και το να τους κάνω περήφανος. Οπότε εγώ για... σε αυτό είμαι τύπου να πεθάνω ρε. Ή μετά ας πούμε θα, θα τους ε... στείλω, δηλαδή ότι τόδα τα ήξερα εγώ. Και για πείτε. Φουλ. Η μαμά σου είναι πάντα μέσα σε αυτούς. Ενώ σε νοιάζει η μαμά σου. Ναι, απλά ξέρω ότι ό,τι και να κάνω θα της αρέσει οπότε. <laughs> Όπως και... και του μπαμπά μου. Οπότε... Τα βάζεις στον μπαμπά σου... Τα, β, τα βλέπει μόνος του, δεν χρειάζεται. Σου λέω, είναι φάντερο. Όχι, εννοώ αν του τα βάζεις πριν. πριν ναι. Α, του ναι, 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 τα στέλνω, ναι. Δηλαδή τον ρωτάς τη γνώμη. Επειδή μου είπες ότι ξέρει και μουσική. Και... Ναι, ο μπαμπάς μου βέβαια αυτό που είναι λίγο περίεργο, είναι ότι είναι πανκιό, δηλαδή δεν δηλαδή, ακούει... Καμία σχέση με αυτή τη μουσική. Καθόλου, αλλά ό,τι κάνω εγώ... Top. <χω> εγώ, τι, τι έβγαλε. Το <χω> αυτό τέλειο το, το κομμάτι. <χω> και μετά σπίτι, ξέρω. <χω> <χω> Καφρίλε, ντράμ, ξέρω εγώ τέτοια. Παίζει και μουσική. Ντράμ, ε, 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 ε ξέρει. δεν πρέπει να κάνει ένα τραγούδι με μουσική του μπαμπά σου. Αν παίζει από πίσω ντράμ. Α μην το ξέρει κανεί. Κάνουμε τον μόνοι μα. <χω> δε... Με στην αποθήκη παίζουμε μόνοι μα. Έλα, ναι. Τζαμάρμα. Τι γλυκό, τέλειο. Να σε ρωτήσω και Ποιο είναι ίσω το. Με 23, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει η ζωή σου μέχρι τώρα. Mm, το μεγαλύτερο από όλα. Από όλα. Θα σου δώσει πολλά ακόμα, γι' αυτό σου λέω ναι, μέχρι τώρα. Και ήρθε και αυτό... <laughs> <ξέρεις, laughs> ναι. Τώρα απλά σκάνε το κεφάλι. Πα, 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 φουλ, ε, Ότι με υπομονή, όντω δουλειά και με πραγματική. Ε, αφοσίωση και με πραγματική αγάπη σε κάτι ας πούμε που καταπιάνεσαι η επιτυχία είναι μονόδρομος Δηλαδή όντω, σίγουρα. Άμα δεν είσαι σίγουρος ότι θες, άμα δεν δουλεύεις γιατί ας πούμε το, 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 το ταλέντο δεν φτάνει. Βέβαια. Μπορεί ας πούμε το να ξεκινήσουμε εμείς κάτι την ε, ίδια στιγμή και εσύ ας πούμε να έχεις πιο Πολύ ταλέντο, α πούμε, από μένα. Αλλά εσύ είναι το κινηματικό. Αλλά περισσότερο. εγώ κάθε μέρα το να σκοτώνομαι σε αυτό που πάνω και τέτοια. Ε, εγώ σε, θα σε περάσω σε μια ναι. φάση. Οπότε αυτό. Δουλειά, αφοσίωση, αγάπη φουλ για αυτό που κάνει και επιτυχία. Κι εγώ ε, στην έκανα αυτή την ερώτηση που λε, γιατί ε, ξεκινήσαμε με το μεγάλο ρίσκο που πήρε επειδή ο Σόλ που τον ήξερε 1,5 χρόνο σου είπε. Πάμε να το κάνουμε. <laughs> Πάμε να το κάνουμε. Γιατί θα γίνει επιτυχία. Ναι. <laughs> και έγινε όντα, ρε παιδί μου. Ξέρει, επειδή καταλαβαίνω ότι πολλέ φορέ με στην επιτυχία δεν σταματάμε να δώσουμε τα εύσημα στον εαυτό μα. Ε, είναι ωραίο να μα το λένε καμιά φορά οι ναι, άλλοι. Ναι, ισχύ. Δηλαδή, εγώ όντω σε θυμάμαι 16-17 χρονών σε εκείνο το σπίτι που σε είδα πρώτη φορά. Ήσουν πολύ. Δεν είχαμε καν μιλήσει, νομίζω. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, πολύ κοριτσάκι. Και τώρα σε βλέπω και βλέπω ότι και λίγο κάπω πια ξέρει παραπάνω που πατά και που βρίσκεσαι. Mm -hmm. και, σε, και σε ξέρει. Σε τραγουδάνε, α πούμε, <laughs> οι φίλοι του αγοριού μου που δεν έχουν καμία σχέση <laughs> με αυτά το, τη φάση. Και το αγόρι μου ξέρει όλο το μαύρο καρικό το απ' έξω. <laughs> και μου λέει: Βάλε βάλε μαρσό, βάλε μαρσό. <laughs> Έλα, τέλειο, ναι. Το οποίο είναι. Ε, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Έτσι σιγά σιγά χτίζεται και το έχει στήσει από το μηδέν με αφοσίωση mm -hmm. και παίρνοντα πολύ μεγάλο ρίσκο. Όντω. Οπότε ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα ότι. Μιλώντα μαζί σου μία ώρα τώρα, πόσο μιλάμε, θα έλεγα για σένα. Οπότε μου αρέσει που είπε ναι, ε, αυτό. Ε, γι αρέσει, αυτό. Πάρα πολύ. Για πε, Μαρσό, έχει μετανιώσει κάτι. <Συκλή> κάτι <Συκλή> φρικτά στη ζωή σου, α πούμε. Φρικτά, ε. Δεν μετανιώνουμε. <laughs> Κοίτα ρε παιδιά, μετανιώνουμε. <laughs> Λέμε, αυτό ήταν μαλακία. Ήταν Αυτό μαλακία. είναι ένα είδο μετάνοια. Δεν μπορεί να γυρίσει ναι. το χρονοπίσω. Οπότε το να κάτσεις, να μετανιώνει γι' αυτό μονίμως δεν γίνεται. Ναι, ναι. Αυτό είναι το λάθο. Αλλά ναι. αν είναι μαλακία, είναι μαλακία. Ρε παιδί μου, έχω μετανιώσει ε, με αυτή την έννοια και για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από ογκόμενου μέχρι φιλίε. Μέχρι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αλλά ξέρει, δηλαδή, όσο εξελίσσεσαι. Άνθρωποι έρχονται και άνθρωποι φεύγουν. Α, ναι, και κοιτά κιόλα και εσύ το τι έχει κάνει λάθο. Δηλαδή, οκ, okay, το να λέμε αυτό μα πλήγωσε, μα έκανε κακό, μα μα μά, μα μα. Ε, αλλά πρέπει κιόλα και να βλέπει κι εσύ ποιου πλήγωσε, γιατί, πώ. Πρέπει να μπαίνει και εσύ λίγο μέσα σου και να πει ότι Α, είναι τέλει. Δεν τα έχω κάνει κι εγώ όλα τέλεια. Έχω κάνει λάθη. Έχω φερθεί άσχημα σε ανθρώπου. Ναι, έχω μετανιώσει, α πούμε, συμπεριφορέ μου προς φίλου που έχω ακόμα. Προς φίλου που έχασα από άσχημε συμπεριφορέ μου. Προς σχέσει μου που είτε απάτησα είτε δεν ήμουν ειλικρινή. Έχω κάνει λάθη πάρα πολλά. Και θα κάνει κι άλλα. Και θα κάνω κι άλλα γιατί έτσι είναι η ζωή βασικά. Αυτό, ναι. Είσαι σε tour με τι μέλισσε. Είμαι σε tour με, με τις τι και Golden Guest την Έλενα Παπαρίζου. Όπω είσαι έχει καταλάβει, έχει γίνει χαμοσίδη. Και συνεχίζεται μέχρι και Σεπτέμβρη. Yes, μέχρι με Σεπτέμβρη. Ε, μπείτε στο Insta μου και δείτε σε ποιες ε, πόλεις ερχόμαστε. Και καινούργιο τραγούδι. Ε, πρέπει, πρέπει να περιμένουμε να ερωτευτείς. Πρέπει να ερωτευτώ, να πληγωθώ, να το ξεπεράσω <laughs> και μετά να το βγάλω. <laughs> Α, Λέβαια, δηλαδή είναι μια διαδικασία. Θα περάσουμε εδώ μέχρι να γίνει. Όχι, νομίζω <laughs> ότι... Γίνεται συχνά. Ερωτεύεσαι συχνά. Δεν ερωτεύομαι συχνά, αλλά μπορεί ένα άτομο πούμε, να το ερωτευτώ πολλέ εκφάνσει, ρε mm. παιδί μου. Okay. Οπότε να γράψω τραγούδια σαν να είναι για άλλα άτομα. Ξεχνάω κάτι. Υπάρχει κάτι που θέλει να πει και δεν σε ρώτησα. Όχι, ότι είμαστε στο τουρ, μια χαρά. Αυτό τρέχει. Αυτό. Τίποτα, δεν έχω κάτι άλλο. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη Μαρσό στα social media τη. Ε, ανεβάζει συμβουλέ ιατρική. <laughs> <laughs> Και, Μαρσούλη, αγκαλίτσα θα σε πάρω τώρα γιατί τους αγκαλιάζω όλοι. Ε, ναι. Εντάξει, είσαι οκ okay με την αγκαλιά... Εντάξει, σε πάρω. μου, πα καλά. Δεν ξέρω, με κοίταξε λίγο... Εγώ... <laughs> ε, εγώ, εγώ είμαι φουλ. Α, ah, ωραία, ναι. Αγκαλιάζω όλη την ώρα. Όλη ωραία. Την ώρα. Αγκαλίτσα τώρα. <laughs> ναι! Thank you so much. <laughs> εγώ ευχαριστώ. Βρείτε ότι Μαρσώ. Κάτσε subscribe εδώ. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Τσίου <laughs> <laughs>